Είστε την προσπάθεια να αποφευθεί ένα δεύτερο γενικό lockdown με ακόμα πιο επιβαρυντικές συνέπειες για την οικονομία κάνει η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει νέο σχέδιο δράσης διάρκειας σε ενός μήνα με περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Στο μεταξύ από σήμερα στις 6 το πρωί, 14 περιφερειακές ενότητες της χώρας άλλαξαν επίπεδο συναγερμού. Οι περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Ροδόπης πέρασαν στο κόκκινο, δηλαδή στο επίπεδο 4 αυξημένου κινδύνου. Στο πορτοκαλί, δηλαδή το επίπεδο 3 αυξημένης επιτήρηση ανέβηκαν από τις 6 το πρωί της Παρασκευής οι περιφερειακές ενότητες Δράμας, Εύρου, Ιμαθίας, Καβάλας, Κυλκής, Ξάνθης, Πέλας, Πιερίας και Χαλκιδικής, ενώ στο κίτρινο επίπεδο 2 επιτήρησης πέρασαν οι περιφερειακές ενότητες Αρκαδία, και Ανάμεσα στα νέα μέτρα που εξετάζονται είναι η μείωση του ωραρίου τη εστίαση στι πορτοκαλί περιοχέ έω τι 9 ή τι 10 το βράδυ και η απαγόρευση κυκλοφορία μία ώρα μετά.